Έφτασε η στιγμή λοιπόν, παιδιά, που όλοι περιμέναμε. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του ToxicTV.gr. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο που θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει αυτό το RX8. Το RX8 λοιπόν του αδερφού μου, το οποίο έχει μια μεγάλη ιστορία και για όσους δεν έχετε δει προηγούμενα επεισόδια, να πούμε ότι είναι ένα RX8 το οποίο έκανα δώρο κάποτε στον αδερφό μου. Είχε σπασμένο μοτέρ, κατέβηκε το αυτοκίνητο στον Άρη, ανοίξαμε το μοτέρ, είδαμε σε πόσο κακή κατάσταση ήταν. Δυστυχώς δεν μπορούσε να σωθεί το παραμικρό. Όπως ήταν, το πετάξαμε στα σκουπίδια, πήραμε άλλα parts, φτιάξαμε ένα νέο μοτέρ, το οποίο το θηρυδώσαμε, δεν αποκαλύψαμε ποτέ τι θηρύδωμα κάναμε κάτω. Μίλησα με τον Άρη, του λέω να πω στα παιδιά επιτέλους τι θηρύδωμα κάναμε. Μου είπε δεν θα πεις Δημήτρη, οπότε βλέπεις Άρη, το κρατάω, δεν λέω τίποτα, τσιμουδιά. Και έχουμε κάνει λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο θηρύδωμα, το οποίο αποσκοπεί στο να βγάλει πάρα πολλά άλογα σαν κόσμο το αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε, είναι ένα Mazda RX8 κόσμο εξαθύριδο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα καλύτερη βάση για να ξεπεράσουμε ακόμα και το δικό μου το MOV, το οποίο είναι ένα challenge. Λοιπόν, να θυμίσω, το αυτοκίνητο είναι full πρώτο στάδιο πλέον. Δηλαδή, έχει χταπόδι μέχρι πίσω, ολόσωμη εξάτμιση την είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχει εισαγωγή, φίλτρο μέσα στην εισαγωγή. Έχει τα θηριδωματάκια του, έχει τα πραγματάκια του, έχει κάποια πράγματα επιπλέον. Και σήμερα θα βάλουμε και πρόγραμμα. Τι γίνεται τώρα, πριν λίγες μέρες, πριν βάλουμε την εξάτμιση, σκέφτηκα να έρθω εδώ να κάνουμε μια δυναμομέτρηση και να δούμε λοιπόν πόσα άλογα μπορεί να βγάλει αυτό το RX8 με αυτό το setup πριν βάλεις εξάτμιση. Γενικότερα, να πούμε ότι τα RX8 κόσμο κυμαίνονται γύρω στα 200 άλογα. Δηλαδή, πρωτοσταδιάτο ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε δυναμόμετρο εδώ Ελλάδα παίζει περίπου στα 210-215. Αν είναι και θηριδωμένο streetport, έχουν βγάλει 225-230. Οπότε στόχος μας είναι να βγάλουμε σίγουρα πολύ παραπάνω, γιατί έχουμε ακόμα μεγαλύτερο θηρίδωμα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το δυναμόμετρο που είχαμε κάνει πριν λίγες μέρες που δεν φοράγε εξάτμιση. Να δούμε λοιπόν πόσα άλογα έβγαλε χωρίς. Και να έρθουμε λοιπόν μετά να βρούμε το Σοκράτη και να μας πει τι ακριβώς βλέπουμε στη δυναμομέτρηση που θα δούμε τώρα και τι μπορεί να βγάλει το αυτοκίνητο, τι ταβάνι μπορεί να έχει. Φύγαμε. Ήρθατε. Γιατί χαμογελάς, για πες μου, τι έχει εκεί πέρα, για πες, κάτι που δεν περιμέναμε. Είμαστε με ένα RX8, ήμασταν στα 2.31 πρωτοφανές για RX8 και θέλω να δω τι έχετε κάνει τώρα. Τι έχουμε κάνει, βασικά βάλαμε χταπόδι, εξάτμιση, βάλαμε μεγάλη διάμετρο, βάλαμε 50 πλοκάμια και 76 από κάτω όλο, γιατί ήταν 70 πριν. Να. Οπότε σκέψω ότι ήταν πριν με εργοστασιακό χταπόδι. Και τώρα λοιπόν θέλουμε να δούμε τι θα βγάλει, μόνο έτσι, χωρίς δηλαδή να βάλει το χεράκι του Γιώργο Σεζιτίνου που θα τον δούμε σε λίγο. Και θέλω να δούμε μετά τι θα διορθώσουμε, γιατί βλέπω εδώ πέρα στην καμπύλη, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, θέλει δουλίτσα η καμπύλη, βλέπω. Ναι, θέλει λίγο δουλειά. Έχει πολύ σκαμπανεύασμα. Αλλά είναι καλό όμως. Είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο. Να δούμε πού θα φτάσει. Τώρα που έχει κόφτει, περίπου. Στις, ακριβώς, θα σου πω τώρα, περίμενε. Στις 9.200. Ρε εσύ, είναι ρόταρι, νομίζω πρέπει να ανέβουμε λίγο. Έλα, με τα πλυντήρια. Ντροπή. Επειδή έχεις όμως μητρία 46, σε αφήνω. Λοιπόν, οπότε, πάμε να το βάλουμε πάνω, να δούμε πόσο άλογα θα βγάλει μόνο με την εξάτμιση, χωρίς πρόγραμμα, και μετά να φωνάξουμε τον Γιώργο, να δούμε τι θα κάνει, γιατί θα κάνει πολλά μαγικά σήμερα. Ωραία. Και μπαμπαπούπα θα κάνει, και μπαμπαπούπα. Για να δούμε. Για να δούμε, φύγαμε. Τσακμάκι παίρνει, τσακμάκι. Άμα έχεις κάνει σέρβις, είδες. Είδες. Και έχει και διαφορετικό ήχο, παιδιά, σήμερα. Για να ακούσουμε λοιπόν τον ήχο. Τι έχουμε, Σοκράτη, λοιπόν, για πες μου. Έχουμε μέτρηση πριν πειράξετε το αμάξι και μετά. Η έντονη γραμμή και την μπλε και η έντονη κόκκινη είναι αντίστοιχα ροπή και υποδύναμη. Το αμάξι είναι κάτω όλο. Βέβαια είναι ένα άλογο πιο δυνατό ψηλά.
Αλλά συνεχίζει και είναι κάτω όλο, γιατί λογικό είναι, αφόσον άδειασε από εξάτμιση, τώρα θέλει πρόγραμμα. Οπότε είναι βασικό γενικότερα να το πούμε. Όταν αλλάζει κάποιος κάτι σε ένα αυτοκίνητο, θέλει οπωσδήποτε πρόγραμμα μετά για να, οπωσδήποτε. Για να σεταριστεί. Ακριβώς. Αλλά αυτό μας δίνει τώρα μεγαλύτερη βάση για να παίξουμε πιο ψηλά με το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι, όταν έχεις πιο μεγάλη εξάτμιση. Σίγουρα. Και είναι και θετικό, γιατί θα σου πω την αλήθεια μου, εγώ περίμενα να πέσει ελάχιστα για να πάρει περισσότερα μετά. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα άλογο πιο γρήγορο, αλλά βλέπουμε ότι είχε αδειάσει πάρα πολύ. Σωστά. Γιώργο Σιζιτιούν, λοιπόν. Γιώργο, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, στα χεράκια σου ακόμα ένα ρόταρι για να το κάνεις τρομοκρατικό. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχεις δει λοιπόν το αυτοκίνητο είναι στα 2.31 πριν την εξάτμιση και τώρα βλέπουμε, όπως μας είπε ο Σωκράτης, ότι έχει αδειάσει λόγω εξάτμισης. Σωστά. Αρκεί είδαμε 2.32. Αλλά νομίζω σου δίνει μεγαλύτερη βάση σε ένα μεγαλύτερο πάτημα να το πάμε λίγο πιο ψηλά. Καλά. Καταρχάς και θα μετατοπιστεί ο κόφτης αρκετά, οπότε είναι ανωδικό, πιστεύω θα βγάλουμε. Το άδειο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Χαμηλά δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρουμε, θα δείξει. Δείχνει προοπτικές πάντως και όρεξη πολύ καλό το μοτέρ αυτό. Ναι, βλέπω ότι αυτό έλεγα πριν. Γενικότερα τα αυτοκίνητα αυτά, τα Cosmo, τα Sixport, ξεκινάνε από 200 άλογα. Τα βλέπεις, μπορεί να τα δεις και 2.8, 2.10. Μετά, με πρώτο στάδιο, μπορεί να τα δεις 2.20, 2.25. Από εκεί, ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάει πάνω από 2.35 λόγω εισαγωγής. Περιοριζόμαστε εκεί. Θα δείξει. Θα δείξει. Θα δείξει. Κάτσε να κάνουμε δουλειά και βλέπουμε. Επίσης, θέλω να πω ότι είδαμε κιόλας πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα όταν αλλάζεις το οτιδήποτε στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι βάζεις μια εξάτμιση που υποτίθεται ότι βάζεις για βελτίωση, που όντως θα δώσει βελτίωση, ναι, αλλά χρειάζεται πρόγραμμα. Ναι, 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 χρειάζεται. Οπότε χρειάζεται, φαίνεται. Όλο το φάσμα έχει χάσει τώρα λίγο. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχεις πολλή δουλειά να κάνεις και θέλω να μας υποσχεθείς, ειδικά στο τέλος, ότι θα έχουμε και αυτά τα ωραία τα δικά σου ζητιουνίστικα. Θα έρθει η Ανάσταση μια ώρα νωρίτερα. Ανεβάσει λίγο τον κόφτη και τώρα θα το στεγνώσουμε λίγο, γιατί πρωτοπάτημα πάντα το έχουμε πιο πλούσιο για λόγους ασφαλείας. Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε, να μην λέμε και πολλά μέχρι πριν το τέλος. Πιστεύεις ότι κάθε φορά που πειράζει μοτέρ ο Άρης, όταν γενικά τα πειράζει, τα κάνει πιο ανέσθητα στο πρόγραμμα, με κάποιον τρόπο, μαγικό. Φτάνουν στο μηχανολογικό τους όριο, δεν έχω καταλάβει γιατί. Τους δίνεις μοίρες, δεν κάνει τίποτα, του κόβεις βενζίνη, δεν κάνει τίποτα, του δίνεις παραπάνω, δεν κάνει τίποτα. Γενικά δεν κάνει τίποτα. Είναι σαν να μην ακούνε. Αυτό που δίνω avance που ακούει λίγο, του δώσω λες και από τις 7.30 λίγο. Εκεί την κυλίτσα που κάνει, μήπως πάρει λίγο τα πάνω του. Για να δούμε, κάτσε να δω και το log που είχε. Τι κάτσε άλλο πράγμα είναι αυτό. Thank you.
18. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αρχίζει σιγά σιγά και ακούει το μοτέρ. Ναι, θέλει τελείως άλλη προσέγγιση. Φαίνεται ότι είναι διαφορετικά θηρίδωμενο. Είναι πολύ ιδιαίτερο το θηρίδωμα που έχει και φαίνεται ότι θα με παιδεύσει μένα, αλλά θα δείξει. Μπορεί και κάτι να κάνουμε καλό. Τουλάχιστον έχουμε ξεφύγει από τα 2.35, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε 2.38, πλησιάζουμε τα 2.40 και εκεί είναι που αρχίζει η απόλαυση, γιατί είμαστε σε πολύ ωραία νούμερα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωριακό για την εισαγωγή. Πρέπει να αλλάξει η εισαγωγή για να πάει παραπάνω, θέλει διπετάλουδο. Το είπες, το δεν κρατήθηκες, δεν το είχα πει τόσο καιρό. Το αποκαλύπτεις τώρα. Θέλει. Διπετάλουδο. Θέλει, ναι. Οπότε νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να μείνουν stand-by. Σίγουρα. Γιατί δεν είναι το τελευταίο επεισόδιο που βλέπετε σε δυναμόμετρο. Όχι. Απλά θέλει τώρα λίγο δοκιμή γενικά, να ξέρεις, για να καταλήξουμε κάπου, συμπέρασμα. Γιατί είναι όντως πολύ ιδιαίτερο και δεν μας τα λέει όλα ο κύριος... Είναι κρυπτομανής ο Άρης. Ναι. Και γι' αυτό και παιδευόμαστε. Αλλά πού θα πάει. Δεν μένει τίποτα κρυπτό εδώ από την Ίζη. Το 41 τελικό αποτέλεσμα, λοιπόν. Για αρχή. Για αρχή. Αφήνει... Θα δούμε. Νομίζω θέλει λίγο δουλειά ακόμα. Νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα διπετάλωδο. Έτσι φαίνεται. Τώρα ξέρεις τι έχει σειρά. Θέλω να παρτάρουμε λίγο. Βεβαίως. Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε launch control και flat shift, όπως είχαμε δει στο μοβάκι, να το κάνουμε και αυτό έτσι. Να κάνει λίγο τρομοκρατία. Να δούμε, δουλεύει. Δουλεύει. Λες να μην δουλεύει, έχουμε καιρό να το κάνουμε. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Πόσο spicy θα το κάνουμε το αμάξι. Ταμπάσκο spicy. Ταμπάσκο. Είναι τελείως διαφορετικό το μοτέρ πάντως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά είναι σίγουρα διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχω ρυθμίσει. Και τα 241 ατμόσφαιρα είναι πολλά άλογα. Ναι. Είναι, αν δεν ήμασταν στο δυναμόμετρο που είμαστε, θα σου έλεγα ότι κάτι πάει λάθος, έτσι, γιατί εδώ είναι πολύ αυστηρό. Σε άλλα δυναμόμετρα θα είχαμε περάσει τα 250. Πολύ πιθανόν, ναι. Για λίγο έχουμε ξεπεράσει και το φυσιολογικό όριο της εισαγωγής, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε λίγο Πάσχα, βασικά μια προπόνηση για Πάσχα, αν και έχουμε ακόμα καιρό. Θα δούμε, τώρα κάτσε ένα λεπτάκι, τελειώνουμε. Και ο μικρός σίγουρα θα ξετρελαθεί. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, για να δούμε, θα σου βλύσουμε φέτος. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το επεισόδιο μας. Βγάλαμε 241 άλογα. Ναι. Νομίζω ότι... Καλά είναι. Είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι μπορεί να μην ξεπεράσουμε τα 240. Καλά. Θα δείξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, όπως είπαμε. Αυτό, να κάνουμε δοκιμή για λίγο ακόμα. Τέλεια. Είναι πάμε εδώ... Δεκαριά. Δεκαριά. Σοκράτη. Ανοίχτηκες. Ανοίχτηκα, ναι. Θέλω να μου πεις λίγο, είναι τα περισσότερα άλογα που έχει βγάλει ο Χτάρι εδώ πέρα στο δυναμόμετρο. Σωστά, ναι. Άρα είμαστε, ο μικρός εδώ πέρα με περνάει πλέον. Πλέον με περνάει. Ναι, πλέον σε περνάει. Λοιπόν, έχουμε 241 άλογα, έχουμε ξεπεράσει τα 21 κιλά ροπή. Mm-hmm. Οπότε νομίζω έχει γεμίσει το φάσμα που είδαμε ότι με την εξάτμιση είχε χαθεί. Ναι. Σωστά. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ακριβώς. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Σοκράτη
για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στο Mustang δυναμόμετρο. Μπορείτε να τον βρείτε εδώ και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας αυτοκίνητα, να τα φέρετε εδώ να τα δυναμομετρήσετε. Έχουμε πει ότι τουλάχιστον σε tuning αναλαμβάνει πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα. Σωστά. Έτσι, δεν κάνει service. Λοιπόν, και πάμε από εδώ στο Γιώργο. Το Γιώργο λοιπόν μπορείτε να τον βρείτε εκεί και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας ρόταρι αυτοκίνητα. Να πούμε ότι ο Γιώργος μπορεί σαν easy tuning να είναι πάρα πολύ γνωστός στη ρόταρι κοινότητα, αλλά δεν ρυθμίζει μόνο ρόταρι. Θα τον δείτε και σε επόμενο επεισόδιο να ρυθμίσουμε το TT. Σωστά. Σαν TuneTech. Έτσι, σαν TuneTech. Θα φτιάξουμε το Golf και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί με τον Γιώργο. Και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί και αυτό το αυτοκίνητο το έκανε η τρομοκρατία. Και περιμένω να δω την αντίδραση του αδερφού μου. Για να δούμε. Λοιπόν. Και τα παιδιά πρέπει να κάνουν like, subscribe και καμπανάκι να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Ήμουν ο Toxic, ήταν ο Σοκράτης, ήταν ο Easy Tuning και τα λέμε στο επόμενο. See ya! Αυτό πλέον κάνει η Παπαπούπα, να ξέρεις. Όντως, ίδιο φαίνεται. Ίδιο φαίνεται, αλλά δεν, δεν είναι, είναι ίδιο. Σίγουρα. Λοιπόν, άκου λίγο τι γίνεται. Το έχουμε πάρει το αυτοκίνητο, 231 άλογα, χωρίς εξάτμιση. Με εξάτμιση έβγαλε 232 και ο Γιώργος το έκανε να είναι 241. Αλλά έβαλε και κάτι πραγματάκια τα οποία θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Αμάν. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Πάω να βάλω μπροστά. Καθίστε εκεί εσείς, κάτσε εδώ. Είναι νομίζω μια κομπλέ απόσταση. Για να δεις απλά το launch control. Ότι θα έκλαινα τα αυτιά μου. Αυτό είναι το launch control. Το πιο ωραίο είναι ότι μπορεί να κάνει flat, δηλαδή την ώρα που είσαι στο δρόμο, αυτά τα κάνω εγώ με το μοβάκι λοιπόν, σας το λέω. Την ώρα λοιπόν που πατάς γκάζι και δίνεις, την ώρα που αλλάζεις, δεν αφήνεις καθόλου το πόδι σου από τον γκάζι, πατάς απλά συμπλέκτη και μέχρι να αλλάξεις ταχύτητα, αυτό κάνει η Παπαπούπα. Θες να το δεις, θέλετε να το δείτε, να το κάνω. Κάντο. Λοιπόν, το κάνω να το δείτε, γιατί από εδώ και πέρα θα το κάνω ο Γιώργος μετά. Φύγαμε. Εντάξει, στην πρώτη, γιατί κάνεις τα τουρμπά του, ένα σφύριγμα από το φίλτρο είναι. Γιώργο. Αλήθεια. Σ' αρέσει. Ναι. Όντως είναι πολύ. Πάτα τέρμα γκάζι, συμπλέκτη και γκάζι.